Κλιμακώνεται όλο ένα και περισσότερο η ένταση στα ρωσικά σύνορα. Σήμερα διανύουμε την έκτη ημέρα που τα ουκρανικά στρατεύματα επιχειρούν στο Κούρσκ. Τώρα, μετά τη δημόσια παραδοχή του Ζελένσκι ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιφέρεια του Κούρσκ, υπάρχει κάποια αντίδραση από ρωσικής πλευράς, Θανάση Ευγερνέ? Καλό μεσημέρι, Χρύσα. Είναι το δεύτερο 24ωρο που έχει κηρυχθεί επίσης καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης σε τρεις συνοριακές περιφέρειες της Ρωσίας. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως η μόνη απάντηση είναι έμπρακτη. Ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκεντρώνονται, να περικυκλώνουν και να καταδιώκουν τους διασκορπισμένους σε ομάδες Ουκρανούς καταδρομής, αλλά και ξένους μισθοφόρους ανάμεσά τους. Δεκάδες είναι τα ουκρανικά χτυπήματα με οβίδες, πυράβλους και ντρόουν που αποκρούονται. Κάποια όμως βρίσκουν στόχο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Το πιο τραγικό είναι μία πολυκατοικία που χτυπήθηκε και έχει 13 τραυματίες, οι δύο σοβαρά. Υπήρξε και ένα νυχτερινό χτύπημα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κούρσκ. Οι διοικητές, οι τοπικές αρχές μιλούν για τρομοκράτες που χτυπούν αμάχους, παιδικές χαρές, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Οι δηλώσεις από πλευράς ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι ότι οι εισβολείς θα συντριβούν και θα πληρώσουν μέχρι ξενός για την τρομοκρατική τους δράση. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας διαρκώς ανακοινώνει και δείχνει τα πλάνα από τις επιχειρήσεις της ρωσικής αεροπορίας, εκτιμώντας ότι έτσι εξολοθρεύει τις τρομοκρατικές ομάδες δολιοφθορέων. Χρησιμοποιούνται φυσικά και χερσαία μέσα πυρός, πυροβολικό, αλλά και στρατιωτικές μονάδες που επιχειρούν επί του εδάφους. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επίμονα και σταθερά υπογραμμίζουν τις δηλώσεις αξιωματούχων αλλά και αναλυτών ότι πίσω από την επίθεση στο Κούρσκ κρύβονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και αν κάνουν τις έκπληκτες ως προς την επιχείρηση αυτή. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, πριν λίγο είπε ότι ο Ζελένσκι εκδήλωσε την τρομοκρατική του φύση που ανέχεται η Δύση. Και όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, οι λευκορωσικές δυνάμεις κινούνται προς τα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή θεωρείται ότι ήταν μία αφορμή της απελευθέρωσης δυνάμεων. Όταν είχαν αποσυρθεί, δηλαδή, βρήκαν την ευκαιρία οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν εφεδρείες που μετακινήθηκαν προς τη Ρωσία. Και μια επίσης ανησυχητική δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε ότι θα τεθεί εκτός νόμου η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία για να αποκτήσει η Ουκρανία, όπως είπε, θρησκευτική ανεξαρτησία. Επομένως, τα επόμενα 24ωρα, τις επόμενες εβδομάδες, λογικά θα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια Ουκρανών που είναι πιστοί της συγκεκριμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θανάση Ευγερνέ, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.